Κύριε Καζαντζίδη, πριν από λίγες ώρες. Εγώ είμαι αυτός. Εσείς είστε αυτός. Ο Στελιανός. Πριν από λίγες ώρες, μια δικαστική απόφαση θα μπορούσε να πει κανείς εν μέρη, δικαίως έτσι και κάποιες προσπάθειες, κάποιους αγώνες που κάνατε, και σας βλέπω το διασκεδάζετε εδώ σε μια ταβέρνα, σε ένα λαϊκό προάστιο της Αθήνας, με φίλους σας που ο κόσμος μπορεί να μην τους ξέρει, όμως για εσάς, από ό,τι μου είπατε, είναι άνθρωποι πολύτιμοι. Πώς αισθάνεστε τώρα μετά από μια απόφαση που δρομολογεί κάποιες θετικές εξελίξεις σε έναν αγώνα που έχετε ξεκινήσει? Είναι αστεία αυτά, ρε παιδιά, που ακούω έτσι. Καταρχήν, τι δικαστήρια αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμένα διασύρουν στα δικαστήρια για κάτι που χρόνια τώρα είμαι ιδιοκτήτης, μου πήραν το σπίτι και με δικαίωσαν, τώρα μου το ξαναδίνουν. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, τι δικαίωση είναι αυτή. Από πού και ως πού με διασύρουν στα δικαστήρια εμένα? Απάνω σε κάποια τραγούδια υπάρχει το όνομά μου 30 χρόνια, 20, 15, δεν ξέρω. Και ξαφνικά βγαίνει το όνομά μου. Με ποιο δικαίωμα το βγάλανε? Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Ποιοι νόμοι? Πού είναι η Ελλάδα? Ποιοι δικαστές? Πώς τόλμησαν και βγάλαν το όνομά μου από συνδημιουργό των τραγουδιών αυτών? Τι δικαίωση, για ποια δικαίωση μου μιλάτε? Τι μου επέστρεψαν πίσω τίποτα που είχα κλέψει? Τι έχω κάνει δηλαδή? Το καταλαβαίνω. Το τομάρι μου το έχω από πολύ μικρός θυσιάσει. Δεν τους φοβήθηκα στα 20 μου χρόνια που ήμουν παλικάρι. Θα τους φοβηθώ τώρα που έγινα 67. Δεν με νοιάζει ό,τι και να πάθω, ό,τι και αν μου κάνουν. Και είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη, το λέω, πάνω και από τον Αραφάτ που τα έβαλα με τους Εβραίους. Εγώ. Λοιπόν, αυτά, φίλε, επειδή από σένα άρχισε όλη αυτή η ιστορία, θέλω να μην τα σβήσουνε, θέλω να γραφτούν αυτά, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί ο πλανήτης να τυρανιέται σε αυτό το βαθμό. Είναι αμαρτία. Ένας τραγουδιστής που τραγουδάει τους πόνους και τους καημούς αυτού του πονεμένου, του δυστυχισμένου λαού, να τυχαίνει να έχει αυτά τα μαρτύρια όλα. Μία 25χρονη Εβραία να με έχει κλείσει στα χρονοτούλαπα. Είναι ντροπή, ντροπή. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι που τραγουδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν 5.000 τραγούδια μου να κάνω ζάπινγκ ένα μήνα τώρα και να μην ακούω ένα στίχο. Ένα στίχο, και όλα αυτά από μια Εβραία, η κόρη του Μάτσα. Μάλιστα, με πνίγει το δίκιο, μετά φωνάζω. Γιατί να μην φωνάξω? Τι θα γίνει αν το παιδί δεν φωνάξει? Μάνα, δεν καταλαβαίνει ότι πεινάει. Παρ' όλα αυτά, τώρα βέβαια δεν είναι εδώ η κόρη του κυρίου Μάτσα, έτσι για να έχουμε κάποιον αντίλογο. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία και πάντα ξέρω τι λέω και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός και τα λόγια μου είναι τόσο... Μ' είχε παρακαλέσει κάποτε να μην τον πω Εβραίο, να τον πω Ισραηλίτη και του την έκανα τη χάρη. Όμως 35 χρόνια τώρα κουβαλάω το σταυρό του μαρτυρίου. Είναι ντροπή για τη χώρα μου, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Ντρέπομαι, δεν είναι δυνατόν να παλεύω μόνος μου αυτό το κατεστημένο, το εβραϊκό. Έχουν καπελώσει τα πάντα, όλες οι εταιρείες είναι εβραίκες. Μία υπάρχει μόνο, είναι ελληνική. Σε αυτήν τραγουδάω και αυτήν την ξεπάτωσαν. Φάγανε τον ιδιοκτήτη, τώρα κοιτά να φάνε και εμένα. Δεν θα τους την κάνω τη χάρη, θα πεθάνω όρθιος και θα τους βρίζω συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζαντζίδη, είναι μερικοί που δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα κακόπιστα, λένε ο Καζαντζίδης τα κάνει αυτά γιατί είναι παροχημένος, γιατί θέλει να ξανάρθει στην επιφάνεια, γιατί τέλος πάντων είναι εκτός εποχής, είναι εκτός εποχής και ότι μιλάει για μια Ελλάδα η οποία πια έχει, Εγώ είμαι εκτός εποχής. Τα τραγούδια μου είναι ο λαός, τα τραγούδια μου είναι οι αλήθειες, τα τραγούδια μου είμαι εγώ, τα τραγούδια μου έχουν λεβεντιά. Τι να πω, ποια είναι τα τραγούδια που έχουν αυτοί οι κύριοι, τα της εποχής τραγούδια? Ποια να μου τα πούνε αυτά που ακούω, τις βλακίες που ακούω? Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζαντζίδη, πρέπει να πείτε ότι όλοι αυτοί έχουν τέλος πάντων και μια αναγνώριση και κόσμος πάει και τους ακούει και οι δίσκοι τους πουλάνε και εν πάση περιπτώσει έχουν και από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα έτσι μια αποδοχή. Τα παίρνουν από την νεολαία και την καταστρέφουν και τις παίρνουν τα λεφτά. Αυτοί τι τραγούδια γράφουν, ποια είναι τα τραγούδια τους? Τα Κυκλάμινα του Ολύμπου ή ψήθυροι συρταριών και τσέπης? Ποια είναι τα τραγούδια τους? Ξέπιστη. Ξέρουν αυτοί που τα ακούνε τι λέω. Τα δικά μου τραγούδια μιλάνε για ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν με το θάνατο, πεθαίνουν όταν πεθάνουν τα όνειρά τους. Λοιπόν, τελειώσανε πια και τα τραγούδια και τα αυτά και όλα. Δεν υπάρχει πια τίποτα από εδώ και μπρος. Τι θα κάνει ο Στέλιος ο Καζαντζίδης? Ρε, το τέλος. Τι θα κάνω? Δεν μπορεί να κάνω όνειρα τώρα, 67 χρόνων άνθρωπος, τι να κάνω? Αν μπορέσω και πω κάποιο δίσκο ακόμα έχει καλός. Αν όχι, τελειώσαμε εδώ, κλείνει η ιστορία μας. Τι θα θέλατε να αφήσετε έτσι όπως λέτε, αφού λέτε κλείνει η ιστορία σας, παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές των καλλιτεχνών, των τραγουδιστών, στα νέα παιδιά, στα φτωχόπεδα που λέτε εσείς ο ίδιος? Τι θα τους έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης? Υπάρχουν φτωχόπεδα τραγουδιστές σήμερα. Είμαι ο μοναδικός
Δεν υπάρχουν φτωχόπεδα τραγουδιστές. Βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο συνεχιστή σας. Έστω σε μικρότερη κλίμακα. Δεν βλέπω δυστυχώς, δεν βλέπω τίποτα. Τα κατάφεραν έτσι οι κύριοι αυτοί, ώστε όποιος πήγαινε να βγει και να μου μοιάξει, τον έτρωγε μαρμάγκα. Να τελειώσει ο Καζίδης, να τελειώσει το λαϊκό τραγούδι. Να τελειώσει το τραγούδι που απευθύνεται στο λαό και τον προβληματίζει. Να έχουμε αυτά τις ξεβρακοσκές, τα γνωστά αυτά που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Καζατζίδη, από εκείνη την εποχή που όλη η Ελλάδα τραγουδούσε Καζατζίδη, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο? Και τώρα θα με ξανατραγουδούσε η Ελλάδα αν με άφηνε η κόρη του κυρίου Μάτσα. Δυστυχώς τα ακούσματα που ακούμε στην Ελλάδα τα κατευθύνει αυτή η κοπελιά. Νομίζω πως είναι μεταξύ 25 μέχρι 30 χρονών. Μήπως είστε υπερβολικός, κύριε Καζατζίδη? Καθόλου, μα καθόλου. Μήπως αυτή η οργή σας έχει... Είναι επί των δημοσίων σχέσεων η κυρία αυτή. Αυτή κάνει κουμάντο. Πώς η οργή, κύριε Καζατζίδη, σας βλέπω. Δεν υπάρχουν πια οάσεις, δεν υπάρχουν εδώ. Ακούγονται όλα τα τραγούδια. Όσοι οργέ έχουν αυτοί για μένα, αλλητώσει έχω κι εγώ για αυτούς. Αν με βγάλουν γρήγορα από τη μέση θα ησυχάσουν. Όσο ζω θα τους πολεμάω. Να το ξαναθυμίσω πάλι. Το πρόβλημα μου δεν είναι να ακούγομαι για να ανεβάζω το κασέ μου το νυχτερινό. Το θέλω να ακούει ο Κοσμάκης τραγούδια. Τραγούδια. Όχι βλακίες. Αυτά που έχουν ποτίσει με αφιόνια και ανεβάζουν τα κοριτσάκια πάνω στα τραπέζια, ξεβρακώνονται. Η νεολαία όμως τα θέλει αυτά, κύριε Καζατζίδη. Τα θέλει γιατί αυτά την έχουν καλουχίσει τώρα. Δεν θα τα ήθελε όμως. Στη δική σας εποχή δηλαδή η νεολαία τι ήθελε? Συγγνώμη, σε διακόπτω. Προχθές το δικαστήριο, στις 10 δίκες που γίνανε, οι 9,5 ήταν για διαζύγια. Από πού πηγάζουν αυτά τα πράγματα, μπορεί να μας πει η Ελλάδα? Και στη δική σας εποχή δεν βγαίναν διαζύγια? Βγαίναν τόσα. Βγαίναν, πάντα βγαίνουν, αλλά όχι αυτό το κακό πια. Για το Θεό. Από εκείνη την εποχή θέλω να μου πείτε, τι θυμάστε με περισσότερη νοσταλγία? Σας βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες, μαυρό άσπρος με μια κιθάρα να τραγουδάτε, σας ακούμε σε δίσκους και την έχουμε έτσι και λίγα και ωραιοποίηση εκείνη την εποχή, κύριε Καζατζίδη. Ήταν τόσο όμορφη όσο φαίνεται τώρα? Όχι τόσο όμορφη όσο ότι δείχνουνε. Είχε και αυτή τα παρασκήνια τα πίσω και τα μαχαιρώματα τα πισόπλατα, αλλά δεν ήταν ποτέ έτσι. Προς Θεού, όχι σε αυτό το βαθμό. Τώρα έχει παραγίνει, το έχουν σαπίσει όλα, αν έχει μείνει τίποτα. Έχουν σαπίσει όλα. Κάτι τελευταίο, κύριε Καζατζίδη. Αν εσείς τώρα έτσι, με αυτή την ευκαιρία που έχουμε, από μια ταβέρνα στον Κορυδαλό που πίνουμε κρασί. Στο Κουμπούρα! Στο Κουμπούρα, Κουμπούρα του φίλου μου. Αν θα είχατε να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτούς που σας αγαπάνε, στους Έλληνες, αυτούς που όπως λέτε τραγουδάνε τα τραγούδια σας, αυτοί που όπως λέτε σας θεωρούν ότι είστε η ίδια η Ελλάδα, αν θα είχατε να στείλετε ένα μήνυμα, τι θα λέγατε, κύριε Καζατζίδη, σήμερα το 1998 από την ταβέρνα του Κουμπούρα στο Κορυδαλό? Μήνυμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους. Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης? Τι να του πω. Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Θα βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια, για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.